Λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα θέλετε να ρωτήσετε πιο πρόσθετα. Πώς σχολιάζετε το θέμα με το Γενικό Συμβούλιο για τις κατοικίες του Ναι, ακριβώς. Για την ΕΔΕΚ, όπως πολλές φορές τονίσαμε, το θέμα αυτό έχει λήξει προπολού. Ο ίδιος, ο δύο ευρωβουλευτής του κόμματος και ο δικηγόρος του, σε μια προσπάθεια εντυπωσιασμού και ενδεχομένως δικαιολόγησης της αντικομματικής συμπεριφοράς και δράσης την οποία είχε, που οδήγησε τελικά το κόμμα στη διαγραφή του, επεχείρησε να καταφύγει στην αστυνομία, στα δικαστήρια, με τις καταγγελίες τις οποίες έχει κάνει. Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, πάρα πολύ προσεκτικά και διακριτικά από ό,τι έχετε παρακολουθήσει, αποφύγαμε να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε δημόσια συζήτηση για αυτά τα ζητήματα και αφήσαμε ακριβώς την αστυνομία και την νομική υπηρεσία να επιτελέσουν το έργο τους. Γιατί ακριβώς εμείς είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι κινηθήκαμε στα πλαίσια της νομιμότητας, όπως αυτή καθοριζόταν από τον καταστατικό του κόμματος και τον σχετικό κανονισμό λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Όλες οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθήσαμε, όπως έχετε διαπιστώσει, ήταν απόλυτα διαφανείς. Και τόσο ο ίδιος, όσο και ο δικηγόρος του, είχαν το δικαίωμα να παρευρεθούν εις το Πειθαρχικό Συμβούλιο όταν κατατέθηκαν τα συγκεκριμένα στοιχεία και είχαν και το δικαίωμα, που τους το δόθηκε εγγέγραπτος, να αντεξετάσουν τον μάρτυρα ή τους μάρτυρες. Απέφυγαν ήδη και θα θυμάστε με δημόσια τοποθέτηση να παρευρεθούν σε αυτήν τη διαδικασία. Ως εκ τούτου, εκ των υστέρων, τα όσα ως προσχηματικά επεχείρησαν να παρουσιάσουν ήταν ακριβώς για δικαιολόγηση στάσης και συμπεριφοράς. Από εκεί και πέρα, η αστυνομία και η νομική υπηρεσία έκαναν την εργασία τους, έχουν εκδώσει τις δικές τους αποφάσεις. Εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα διευκρίνουμε. Νομίζω ότι όποιοι ενδιαφέρονται μπορείτε να απευθυνθείτε στην αστυνομία και στην νομική υπηρεσία για να σας εξηγήσουν κάτω από ποιες συνθήκες οι καταγγελίες οι οποίες έγιναν από τον τέος ευρωβουλευτή του κόμματος θεωρήθηκαν ως ανυπόστατες και στην ουσία δεν δικαιολογούσαν οποιαδήποτε παραβατικότητα από την πλευρά των οργάνων της ΕΔΕΚ. Όπως γνωρίζετε, το μόνο πράγμα πια που από την πλευρά τη δική μας εισαγωγικά μπορώ να πω εκκρεμεί είναι η απόφαση της ΟΛΑΦ γύρω από την καταγγελία την οποία η συγκεκριμένη οργάνωση διερευνά. Και σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε ανακοινώσει ότι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να προβούμε σε οποιαδήποτε καταγγελία εντός της Κύπρου και στην αστυνομία, γιατί ακριβώς θεωρούσαμε ότι το θέμα είναι καθαρά εσωκομματική υπόθεση και κανένας άλλου και ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία, επειδή ενδιέφεραν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι στάληκαν σε ευρωπαϊκό θεσμό να τα διερευνήσει και να αποφανθεί εάν όντως από αυτά τα στοιχεία προκύπτουν οποιασδήποτε μορφής αδικήματα, ας το αποφασίσουν αυτοί. Δεν είναι δική μας υποχρέωση. Τότε, αν θυμάστε καλά, είχαμε καταγγελθεί ότι δεν λέμε την αλήθεια, ότι τέτοια καταγγελία δεν είχε γίνει. Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με ανακοίνωση της αστυνομίας επιβεβαιώνεται ότι όντως τα στοιχεία αυτά έχουν δοθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς δεν έχουμε από εδώ και πέρα να κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε για το ότι προειδοποιεί βασικότητα είναι ανθρώπι σε καταγγελίες εναντίον των αρμόδιων αρχών του κράτου? Αυτό είναι θέμα το οποίο δεν μας αφορά εμάς. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε σε αυτήν την λογική, ούτε και στην οποιαδήποτε διαδικασία παρέμβασης. Εμείς θεωρούμε ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ κινηθήκαμε μέσα στα πλαίσια τα συντεταγμένα που καθορίζονται από το καταστατικό του κόμματος και επίσης από το εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Και όσον αφορά και την δημόσια τοποθέτηση περί καταστροφής, υποτίθεται τεκμηρίων και όλα τα υπόλοιπα, θα πούμε ότι ακριβώς το τεκμήριο το οποίο μας κατήγγειλε ότι το πλαστογραφήσαμε είναι τεκμήριο το οποίο είναι προς δημόσια χρήση και οποιοδήποτε μπορεί να το παραλάβει από τον εύφορο εταιρεία για να επιβεβαιώσει αν όντως εμείς είχαμε μπει αλήθεια ή όχι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος πια περαιτέρω σχολιασμού από την πλευρά τη δική μας. Κάτι άλλο θέλετε, κάτι άλλο που τρέχει στην επικαιρότητα, αν νομίζετε? Όχι. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.